Θέλουμε και από αυτό εδώ το βήμα να χαιρετήσουμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και τη θαραλέα και αποφασιστική συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων, μικρών αυτοαπασχολουμένων, νεολαίας, γυναικών, πλημμυροπαθών, σεισμοπαθών, ανέργων που βροντοφώναξαν δεν πάει άλλο έξω από αυτό το σύγχρονο πολιτικό σόου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έξω από ένα σόου διαβεβαιώσεων και παροχών στο μεγάλο κεφάλαιο τα μονοπόλια και τις πολυεθνικές. Η κυβέρνηση δείχνει να μην καταλαβαίνει την αγανάκτηση, την οργή και τις καθημερινές θυσίες και αδιέξοδα που αναγκάζεται ο λαός μας να βρεθεί μπροστά. Όχι από λάθος εκτίμηση ή λάθος επιλογή, αλλά από μέσα από συνειδητές πολιτικές, μέσα από συνειδητές επιλογές, μέσα από μια τακτική και που τα άλλα κόμματα ακολούθησαν στο παρελθόν, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι συνοδοιπόροι τους, που μαζί ψήφισαν μνημόνια, μαζί ψήφισαν εφαρμοστικούς νόμους και τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν, βρίσκονται στην αντιπολίτευση και χτυπούν τις πλάτες του λαού μας, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι μπορούν να γίνουν χαλίφοι στη θέση του χαλίφη και να δώσουν λύση αυτή μέσα σε ένα σύστημα που γεννάει καθημερινά διέξοδα. Στην κυριολεξία θέλουμε να καταγγείλουμε από αυτό εδώ το βήμα και την για μία ακόμη φορά απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να μην δώσει το λόγο να απευθύνει ερώτηση η εφημερίδα του ΚΚΕ ο Ριζοσπάστης, όπως και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αλήθεια, τι φοβάται η κυβέρνηση? Τι φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Γιατί δεν άφησε τον εκπρόσωπο του Ριζοσπάστη να απευθύνει το ερώτημα γύρω από τα μεγάλα αδιέξοδα, γύρω από τα αιτήματα, γύρω από την αγανάκτηση του κόσμου που βρισκόταν έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Να ξέρετε ότι όποιος ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνου, στο τέλος θα πάρει την απάντηση που πρέπει και θα την πάρει από τον ελληνικό λαό, θα τον πάρει από την εργατική τάξη της χώρας μας. Και το ερώτημα που καταθέσαμε και που βάλαμε πριν κατά τη διάρκεια συζήτηση με τους φορείς δεν ήταν αν ο κύριος Υφυπουργός συναντήθηκε με κάποιο εκπρόσωπο φορέα την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων και την περίοδο που λογιστές και φοροτεχνικοί ήταν στα κάγκελα. Ήταν για την αδιαφορία που έδειξε η κυβέρνηση μέσα και από αυτές τις συναντήσεις, για την αδιαφορία που έδειξε ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος φαίνεται να αρέσκεται στα 12 στοιχεία που δεν είναι τίποτε άλλο από τις παρεμβάσεις του, έτσι ώστε να ξεγελάσει και να ρίξει ψίχουλα στον ελληνικό λαό. Γνωρίζουμε καλά ότι και το σημερινό νομοσχέδιο που συζητάμε σε αυτή την Επιτροπή δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να στρώσει το έδαφος για να παρέχει διευκολύσεις. Το λέει ξεκάθαρα. Μέσα από το δικαστικό χάρτη, μέσα από τα δικαστήρια, μέσα από τις οδηγίες, μέσα από την εφαρμογή των νόμων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί προνομιακό πεδίο για να επενδύει το κεφάλαιο, οι πολυεθνικές και τα μονοπόλια. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να είναι και αυτό ένα νομοσχέδιο φορομπηκτικό, άκρος να επιβάλλει ένα ψηφιακό λαβύρινθο όπως και όλα τα προηγούμενα και επίσης να προωθεί την προστιμολαγνία, τη ρουφιανιά και τον καταδοτισμό. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς όταν σήμερα μία ανώνυμη εταιρεία, μία ΙΚΕ ή μία ΕΠΕ για μία φορολογική δήλωση που υποβάλλει με καθυστέρηση και δεν προκύπτει φόρος πάνω από 100 ευρώ, δεν πληρώνει καθόλου πρόστιμο. Την ίδια στιγμή που ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος, ένας αυτοαπασχολούμενος, όταν βρεθεί μπροστά στην καθυστέρηση κάποιας υποβολής δήλωσής του στην εφορία, από το πρώτο λεπτό υποβάλλει τη δήλωση και πληρώνει πρόστιμο. Είτε είναι φόρος μισθωτών υπηρεσιών, είτε είναι κάποιο μισθωτήριο που καθυστέρησε ένας μισθωτός ή ένας συνταξιούχος να υποβάλει, είτε έχει να κάνει με την καθυστέρηση της υποβολής δήλωσης για το τέλος σακούλας ή τα καλαμάκια και τα καπάκια των καφέδων, είτε για οτιδήποτε μικρό αυτό, ακόμα και με το τέλος το χαρτοσύμου, το οποίο σήμερα συζητάμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν τα επιτελεία της κυβέρνησης να πάρουν δραστικά μέτρα, θα το φέρουμε και σαν επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, έτσι ώστε να καταργηθεί αυτό το άδικο πρόστιμο των 250 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Τώρα, γνωρίζουμε καλά ότι η προσπάθεια που γίνεται για να χτυπηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, είτε στον χώρο των αυτοαπασχολουμένων, είτε στον χώρο των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των γυναικών, είτε τη συμμετοχή μέσα στους συλλόγους, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους και μορφές. Κάτι τέτοιο προωθεί και το ίδιο το νομοσχέδιο. Μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον δύσκολο που προσπαθεί να επιβάλλει, μέσα από μια φορολόγηση και από μια σειρά προστιμολαγνία και τέλη που θα επιβληθούν σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κατά τη διάρκεια όλων των συζητήσεων, να το δει και ο ίδιος ο Υπουργός και η κυβέρνησή σας, αλλά να το δουν και τα κόμματα που συχνά πυκνά κάνουν τάχα μου την αντιπολίτευση μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα, ενώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σηκώσει όλοι τα χεράκια τους και έχουν ψηφίσει οδηγίες, προστάγματα και εντολές. Θα πρέπει λοιπόν να δουν ότι συχνά πυκνά φορείς βάζουν ζητήματα που μπορεί να είναι άσχετα και με το νομοσχέδιο. Ακριβώς γιατί τη στιγμή που συζητάμε σήμερα για τέλη, για ψηφιακό κράτος, τη στιγμή που μιλάμε για χαρτόσημα, ο λαός υποφέρει. Αντιμετωπίζει τρομερές δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο, πράγματι, και να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα να πηγαίνει ένα email σε ένα φορολογούμενο και να του λέει ότι χρωστάει. Και την ίδια στιγμή που στέλνετε με πολύ μεγάλη ευκολία το φόρο, υπάρχει τρομερή καθυστέρηση να στείλει η κυβέρνηση το ασθενοφόρο και να πεθαίνουν εργάτες τραυματισμένοι μέσα στα εργοστάσια, να πεθαίνουν εργαζόμενοι στους δρόμους περιμένοντας το ασθενοφόρο να φτάσει και να τους μεταφέρει γρήγορα στο κοντινό νοσοκομείο, να πεθαίνει ο λαός μας καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον ασφυκτικής κίνησης, όπου τρώει τεράστιο χρόνο και δυσκολεύεται να μεταφερθεί από τη μια πλευρά στην άλλη. Παραδείγματα πολλά. Ελάτε στον Ασπρόπυργο και στη Δυτική Αττική να τα δείτε ήδη με τα μάτια σας. Την περασμένη εβδομάδα έκανε 55 λεπτά να έρθει ο ασθενοφόρο σε έναν ασθενή και 45 στον άλλον. Αυτός που περίμενε 45 λεπτά απεβίωσε. Να σας φέρω και άλλα παραδείγματα πολλά, να μην τρώω όμως το χρόνο. Την ίδια στιγμή λοιπόν που πολύ γρήγορα πηγαίνει το 112, πνίγεται η Θεσσαλία. Πέφτουν τα σπίτια μας από τους σεισμούς. Την ίδια στιγμή που πηγαίνει η προειδοποίηση, καίγεται και φτάνουν οι φωτιές μέχρι το Χαλάνδρι και μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου και τα Βρυλίσια. Και έχουμε καταστρέψει το 35% με ευθύνες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν παίρνουν κανένα μέτρο δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πρόληψης. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα όλα αυτά που λέει ο λαός μας και όλα αυτά που αγωνίστηκαν τα σωματεία, οι συνδικάτες και οι ομοσπονδίες να προχωρήσουμε σε μέτρα πρόληψης για την δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και τις πλημμύρες. Είναι γεγονός πως από το 2011 έως το 2024 είχαμε μείωση του μέσου μισθού κατά 15%, την ίδια στιγμή που η κερδοφορία στο μεγάλο κεφάλαιο έφτασε το 24%. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το 95% των φόρων σήμερα το πληρώνει οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίοι αγρότες, ενώ την ίδια στιγμή το κεφάλαιο, οι πολυεθνικές, οι τράπεζες και τα φαντς πληρώνουν μόλις το 5%. Θα καταλάβει ακριβώς ότι τα μέτρα που, για τα οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν τίποτε άλλο με το να ανακατεύει τα πίτουρα. Να ανακατεύει τα πίτουρα που πετάει συχνά πυκνά στο λαό και να καλεί εργεύτα πάτες. Έχουμε να κάνουμε με μια ταξική πολιτική που κάθε μέτρο, κάθε επιλογή της στρώνει το έδαφος για την κερδοφορία των πολυεθνικών του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Σήμερα, αν μειώνονται σήμερα 1% οι εισφορές όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, είναι ακριβώς για να αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Σήμερα, αν μιλάει για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, και ποιο τέλος επιτιδεύματος? Όχι στις ομόρδιμες και στις ετερόδιμες εταιρείες, όχι στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους με μπλοκάκια, όχι σε αυτούς που φορολογούνται με το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, γιατί θα έρθει το νομοσχέδιο και θα το δείτε. Είναι ακριβώς γιατί το έχει εισπράξει δεκαπλάσια και εικοσαπλάσια από τον άδικο τρόπο τεκμαρτής φορολόγησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Στην ουσία κάνει με ξένα κόλυβα, κάνει κηδεία. Στην ουσία δηλαδή με τους φόρους που εισέπραξε όλο το προηγούμενο διάστημα πετάει και ένα ξεροκόμματο στο λαό μας. Αν πάρει κανείς υπόψη του ότι πριν τα μνημόνια που μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν την κατάργηση της έκπτωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, άμα δούμε λίγο τα νούμερα, είναι τραγικά.
Το 2022, 70 εκατομμύρια ήταν η επιστροφή του φόρου στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το 2023 ήταν 76. Το 2000 ήταν 24. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν τα μνημόνια ήταν 180 εκατομμύρια με την τιμή του πετρελαίου στο 1 ευρώ, ενώ σήμερα η τιμή του πετρελαίου είναι 1,6, βλέπετε γιατί μεγάλη κοροϊδία έρχεται να τοποθετηθεί σήμερα η κυβέρνηση. Και βέβαια κάτω από την πίεση του αγροτικού κινήματος. Την ίδια στιγμή όμως εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες απολαμβάνουν πλήρως αφορολόγητο στην Αντλία. Κάτι το οποίο είναι αίτημα όλου του αγροτικού κόσμου και το ΚΚΕ το παλεύει και επιμένει και θα επιμένει μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Να μιλήσουμε για το επίδομα ανεργίας που διαμηνήσατε μέσα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και θα έρθει πάλι σε καινούριο νομοσχέδιο που στην ουσία θα δώσετε λίγο αυξημένο επίδομα στην αρχή για να στριμώξετε τους εργαζόμενους κάτω από την πίεση του τουριστικού κεφαλαίου την περίοδο της σεζόν να εγκαταλείψουν το Ταμείο Ενέργειας και να πάνε να δουλέψουν για ένα ξεροκόμματο 18 και 19 ώρες την ημέρα. Η πραγματική λύση είναι στην κυριολεξία, άμα θέλετε, η κατάργηση του ΦΠΑ και όλων των άδικων φόρων στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στα τρόφιμα κτλ. Δεν μπορώ παρά να αναφερθώ και να μην τρώω και το χρόνο στα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει με την υγεία και την παιδεία όλο το προηγούμενο διάστημα, τις μεγάλες περικοπές σε αυτούς τους δύο τομείς. Έχουμε να κάνουμε με την εγκατάλειψη, έχουμε να κάνουμε μέσα από τη συγχώνευση, μέσα από τον εξαναγκασμό, έτσι ώστε μαθητές να αναγκάζονται να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον προκειμένου να ενταχθούν σε συμπτυγμένα τμήματα τα οποία θα φτάνουν μέχρι και τους 28, τους 29, ίσως και τους 30 μαθητές, με καθηγητές και δασκάλους που θα αναγκάζονται να δουλεύουν σε 2, 3 ή 4 σχολεία, σε υποβάθμιση της ποιότητας της παιδείας, όπως και την πλήρη εγκατάλειψη της ενισχυτικής διδασκαλίας στις ειδικές ομάδες μαθητών. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μας, υιοθετούμε πλήρως και τα ζητήματα και τα αιτήματα που έβαλε η ΕΦΕΑ σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Θα πρέπει πολύ έγκαιρα το Υπουργείο να δει τη λύση του προβλήματος που προκαλεί τρομερά διέξοδα στους λογιστές φοροτεχνικούς, όπως θα έβαλε και ο συνάδελφος ο πρόεδρος από την ΕΦΕΑ, και δίνουμε όλη μας τη δύναμη και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, μέσα στους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που ξεσπάνε καθημερινά για την αφισβήτηση των επιλογών της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων και την τελική ρήξη και την ανατροπή με αυτή την πολιτική. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.